Δείξατε τον αποτραπουκισμό τη Νέα Δημοκρατία. Δείτε το ύφο τη εφημερίδα σα και προχωρήστε επειδή μια φορά συνέβη αυτό αφήστε σα. Δεν θα επιτρέψω να σα δείτε ακούστε με. Μετά να δημιουργήσετε προχωρήστε. Προσωπικά με άλλο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Εάν είστε εκπρόσωπο όχι μόνο των ΕΕΛ αλλά και του χωριού εδώ. Εάν θέλετε να ρίξετε κι άλλο λάδι στη φωτιά γενικεύοντα τα οποία συνέβησαν νωρίτερα. Νομίζω ότι... Δεν μπορεί να μείνει αναπάντητος. Νομίζω ότι το τελευταίο. Λυπάμαι, κύριε Χαρίτου, το οποίο... δεν θα μείνει αναπάντητος. Με πολύ ηρεμία. Το τελευταίο το με πολύ ηρεμία δεν θα μείνει αναπάντητος. Είναι η ηρεμία. Ζήτησε λοιπόν. Γενικεύοντα λοιπόν, και θέτοντα. Ζήτησε λοιπόν. Προβάλλοντα κόμματα και άλλα ονόματα μπροστά. Να ζητήσει από τον κόσμο. Λοιπόν, μιλήστε, έχω εδώ τα 18 σημεία του κύριου Σαμαρά. Ζήτησε ο κύριο Σαμαρά συγγνώμη, κύριο Κεφαλογιάννη. Μα είπατε. Εγώ δεν έχω τα δικά σα τα πολύ εντυπωσιακά πτυχία από το LSE. Έχω ένα ταπεινό πτυχίο οικονομία από το Απιθύτα. Αλλά εγώ θέλετε να μείνουμε στην ανεξάρτητη του Έλληνε λοιπόν και να δώσετε μία εξήγηση σε αυτό το οποίο είπε ο κύριο Καμένο σήμερα, κύριε Χρυστοφορίδη. Κύριε Χρυστοφορίδη, θέλετε να κάνουμε ένα διάλογο ή θέλετε να πείτε αυτά που είχε σημειώσει. Ακούστε κάποια πράγματα. Να σα ρωτήσω. Μπορώ να ρωτήσω. Σα έδωσα τον λόγο. Πήγα να ρωτήσω και μου λέτε πριν πείτε αυτό. Και ξεκινάτε να τσακώνετε τον κύριο Κεφαλογιάννη. Μπορώ να ρωτήσω. Η ερώτηση είναι η εξή. Να μείνουμε στου ανεξάρτητου Έλληνε. Να μιλήσετε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Σαμαρά ή θέλετε να μιλήσετε για τους ανεξάρτητους Έλληνες στον δρόμο προς την κάλπη, στον δρόμο προς εκλογές και να μας πείτε είναι θέμα επιλογών. Γιατί εξακολουθεί δεν είναι ότι να αποτελεί αντιμνημονιακό κόμμα οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Θα το εξηγήσω. Ωστόσο όμως, με συγχωρείτε, πρέπει να πω και εγώ επειδή και εγώ δημοσιογράφος είμαι και μία κουβέντα για τον άνθρωπο τον οποίο επίσης στοχοποίησε ο κ. Κεφαλογιάννης. Ένα τεχνικό που στο διάλειμμα, κ. Κεφαλογιάννη, τον φέρατε δημόσια τηλεόραση που τον φέρατε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Που βιντεοσκοπούσε, βιντεοσκοπούσε ιδιωτικά. Τι είναι εδώ, είναι ιδιωτικέ σα στιγμέ, τι είναι το δωμάτιο του ξαναδοχείου σα. Ωραία, ακούστε. Αυτό ο άνθρωπο δεν ξέρω αν θα κινδυνεύσει πια στο θέλετε να δημιουργήσετε και άλλο θέμα. Εγώ ω δημοσιογράφο οφείλω να εκφράσω. Αλλά για ήθο το χωνί δεν θα μα μιλάει. Γιατί δεν θα μα μιλάει. Έτσι δεν θα μα μιλάει. Η εφημερίδα το χωνί για ήθο να μην μα μιλάει. Εσεί μην ακούτε. Δεν πειράζει. Επειδή αυτό μα μιλάει. Παρακαλώ πάρα πολύ. Διάλογο. Μην δημιουργήσετε άλλο προσωπικό. Σα παρακαλώ πολύ. Επειδή αυτό ο διάλογο εγγυώμαι ότι δεν θα σα βγάλει πουθενά. Δεν θα βγάλει κανέναν πουθενά αυτό ο διάλογο. Μπορείτε να μείνετε στα θέματα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Επιτρέψτε μου στο κλείσιμο τη εκπομπή να κάνω μια τοποθέτηση εγώ για όλα αυτά. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, μπορούμε να μείνουμε στα των κομμάτων. Υποθέτω ότι μπορώ να έχω άποψη για τον τρόπο. Μπορείτε να έχετε άποψη. Βλέπετε ότι αυτή η κουβέντα δεν βγάζει πουθενά. Δεν είναι υποχρεωτικό να ολοκληρωθεί μια εκπομπή, με συγχωρείτε. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι... κάτω από αυτέ τι συνθήκε. Και πάντω, εάν για... θέλετε να συνεννοηθούμε, αυτό αγαπητέ συνάδελφε, πάντως, αυτό... θα το κάνουμε καθιστεί εδώ και όχι στα τέσσερα. Ευχαρίστω, Ελιά μου. Καμία αντίρρηση. Ξέρει ότι απόλυτα συμφωνώ μαζί σου. Επειδή μιλάμε. Για ύφο και για ύφο και για στήλη, εντάξει. Νομίζω ότι όπως εντός εκτός κοινοβουλίου δεν έκανες... μπορεί να είναι Dr. Jekyll και Dr. Hyde. Δεν μπορεί δηλαδή όπως μέσα σε ένα κοινοβούλιο στο οποίο έχουν λεφθεί κατά καιρού μία σειρά από πράγματα. Να υπερασπιστώ και εγώ, δεν φαντάζομαι να γίνονται και εδώ. Μπορεί να υπερασπιστεί όποιον θέλει. Αλλά να έχει συνέστηση ότι δεν είσαι μόνο σου εδώ. Προφανώς. Είμαστε και οι υπόλοιποι. Προφανέστατα. Άρα, εάν θέλετε να ανοίξετε καινούργιε μονομαχίε εσωτερικέ ενδοδεξιέ. Δεν πρόκειται να σπάσει κανένα δικό μας χέρι, ούτε αριστερό ούτε το δεξί. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιάννα μου, ευχαρίστω και συμφωνώ με όλα αυτά που λες. Εκείνο που λέω είναι ότι ο κύριος Κεφαλογιάννης είπε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό για κύριε Χρυστο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή κύριε κάτι. Δεν καταλάβατε τι σας είπε. Δεν καταλάβατε τι σας είπε. Δεν έχω πει δεν το καταλάβατε καλά. Μπορεί να χρειάζεται. Δεν θα δημιουργήσετε άλλο προσωπικό. Δεν καταλαβαίνετε τι σας είπε. Δεν σε παίρνει τώρα, δεν σε παίρνει εσένα να μιλά. Δεν σε παίρνει να μιλά στην αισθητική του τραπεζιού υπερασπιστικά. Δεν περιλαμβάνεσαι σε αυτήν. Δεν σε παίρνει. Δεν σε παίρνει. Σε παρακαλώ πολύ, δεν σε παίρνει. Δεν σε παίρνει. Από ένα σημείο και μετά δεν σε παίρνει. Μην πα να μου κάνει υπεράσπιση. Μην πάτε να μου κάνετε υπεράσπιση. Τώρα είσαστε κύριε, αν νομίζετε ότι το κυριλίκι αφορά στον πληθυντικό, τότε είσαστε τόσο Έλληνα όσο Γάλλο υποκριτή. Για να τώρα και δεν θα σταματήσω και θα απαντήσω στην ερώτησή σου. Επειδή έχει περάσει αρκετό χρόνο από όταν ξεκινήσατε να μιλάτε, ασχέτω αν είπατε κάτι ή όχι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στου ανεξάρτητου Έλληνε. Και να απαντήσω ακριβώς στην ερώτηση που θα κάνετε, κύριε Χαρίτου.